Μεγαλώνει η λίστα των σχολικών μονάδων που αναστέλουν τη λειτουργία του λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στο νομό Μέχρι τι 25 Οκτωβρίου του 2020, σε αναστολή βρίσκονται το 0,31% των σχολικών μονάδων και το 0,52% των σχολικών τμήματων. Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου είναι κλειστό το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολη μέχρι τι 7 Νοεμβρίου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα, κλειστό είναι μέχρι τι 5 Νοεμβρίου το Ειδικό Νηπιαγωγείο Δράμα και το Πρώτο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Δράμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κομωτινή, κλειστό μέχρι τι 5 Νοεμβρίου είναι το Πρώτο Γενικό Λύκειο Κομωτινή. Μέχρι τι 3 Νοεμβρίου το τμήμα Α3 του Πρώτου Γυμνασίου Κομωτινή Ροδόπη, Πρώτο Γυμνάσιο Κομωτινή. Μέχρι τι 3 Νοεμβρίου αναστέλει την λειτουργία του το τμήμα Α5 του 3 Γενικού Λυκειού Κομωτινή. Μέχρι τι 30 Οκτωβρίου είναι κλειστά το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κομωτινή και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομωτινή. Και μέχρι τι 30 Οκτωβρίου αναστέλει την λειτουργία του το τμήμα Α3 του 3ου Γυμνασίου Ροδόπη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη αναστέλλεται η λειτουργία των τμήματων Α1 και Α4 έω τι 5 Νοεμβρίου του 4ου Γυμνασίου Ξάνθη και του τμήματο Β2 μέχρι τι 5 Νοεμβρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθη. Τέλο, στην Περιφερειακή Ενότητα σερών έω τι 4 Νοεμβρίου αναστέλει τη λειτουργία του τμήματο Γ3 του Τρίτου Γενικού Λυκείου Σερών. Έω τι 3 Νοεμβρίου αναστέλει τη λειτουργία του τμήματο Γ3, ΓΑΜΑΘΙ τα 1 και ΓΑΜΑ ΟΜΙΚΡΟΝ Π2 του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Σερών. Αναστέλει τη λειτουργία του Α1 τμήματο έω την 1η Νοεμβρίου του 2020 του 5ου ημερήσιου Γενικού Λυκείου Σερών. Κλειστό μέχρι τι 5 Νοεμβρίου θα παραμείνει τον Υπηαγωγείο Κάτω Ορεινή Σερών. Αναστέλει τη λειτουργία του το δεύτερο επάλ σερών έως τις 5 Νοεμβρίου και πιο συγκεκριμένα τα τμήματα Β3, Γ6, Γ 6 ΓΔ έως εω τι 4 ενδεκάτου και το Β5 έω τι 5 ενδεκάτου. Έω τι 4 ενδεκάτου αναστέλλεται επίση η λειτουργία του τμήματο Α2 του 13ου Δημοτικού Σχολείου Σερών. Ενώ για το 18ο Δημοτικό Σχολείο Σερών έω τι 2 Νοεμβρίου αναστέλλεται η λειτουργία των τμήματων Γ2 έω τι 26 δεκάτου και το Β1 έω τι 2 ενδεκάτου. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Καβάλα Αλέξανδρο Ιωσήφίδη, επαναλειτουργήσαν τα τμήματα του δεύτερου νηπιαγωγείου στην Θάσο και του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. Στις 29 Οκτωβρίου θα επαναλειτουργήσουν και τα τμήματα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θάσου ενώ την 1η Νοεμβρίου θα επαναλειτουργήσει και η Δέλτα Τάξη του Σχολείου Νέας Καριάς. Ε, μετά την παρέλευση των α, ημερών των οποίων έχει ε, αποφασίσει ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας σταματάει η αναστολή των τμήμάτων του Δευτέρου Νηπιαγωγίου Θάσου και των πέντε τμήματων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και οπότε τα μαθήματα ξεκινάν, ξεκίνησαν μάλλον κανονικά. Mm -hmm. Περιμένουμε τώρα στις 29 θα ξεκινήσει και το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Θάσου mm -hmm. και στις 1 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει και η τετάρτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Καριάς. Οι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στα μαθήματά τους χωρίς πρόβλημα για την υγεία τους. Βασικός μας στόχος είναι ε, οι μαθητές να είναι στο σχολείο και να μαθαίνουν ασφαλής. Ακολουθούμε όλα τα πρωτόκολλα ε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ε, την υγεία των μαθητών ταυτόχρονα με την μάθηση. Γιατί το φυσιολογικό είναι οι μαθητέ να βρίσκονται στα σχολεία του. Σύμφωνα με τον νομίατρο Χρήστο Παπαδόπουλο, δεν είναι απαραίτητο να γίνουν γενικευμένα τεστ κορονοϊού σε όλου του εκπαιδευτικού. Δεν βλέπω τον λόγο να γίνουν τεστ σε όλου του εκπαιδευτικού. Και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, πολλέ φορέ συνεργαζόμενοι με τον ΕΟΔΗ, είναι να κάνουμε στοχευμένε συχνηλατήσει όπω έχουμε κάνει.